Η κλεψίδρα του χρόνου έχει αρχίσει να μετράει αντίστροφα για τον 13χρονο Χρήστο Ιωάννη, που αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και πρέπει άμεσα να χειρουργηθεί σε νοσοκομείο της Βοστόνης. Ωστόσο, το ποσό που απαιτείται για την επέμβαση αγγίζει τα 147.000 δολάρια, ένα ποσό που η οικογένεια δεν μπορεί να καλύψει. Ζητάω τη βοήθεια του κόσμου, ό,τι έχει, όχι με το ζόρι, από το στέρημά του ή το περίσσεμά του, γιατί πρέπει να μαζευτεί ένα ποσό το οποίο είναι τη τελευταία στιγμή και είναι υπέραγκο. Είναι ένα χειρουργείο που θα το κάνω στις αρχές του Αυγούστου. Ναι. Με σκοπό να σταματήσει το πρόβλημα που έχω. Ελπίζοντας να μην ξανακάνω άλλο χειρουργείο. Πρέπει να γίνει αυτό το χειρουργείο, γιατί είναι ένα και μοναδικό χειρουργείο και τελειώνει το πρόβλημα το καρδιολογικό του παιδιού μου. Οπότε καταλαβαίνετε, θα φτάσω στα άκρα μέχρι να τα καταφέρω. Η περπέτεια του Χρήστου Ιωάννη ξεκίνησε σε ηλικία μόλις 2,5 ετών, όταν και υποβλήθηκε σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς στο Ωνάσιο. Με τα χρόνια ωστόσο, η υγεία του επιδεινώθηκε και η στένωση αορτής από το 66% που ήταν αρχικά έχει φτάσει σήμερα στο 96%. Οδηγίες από τη Βοστόνη, που σταματήσαμε την επίγουσα φάση του χειρουργείου. Τώρα όμως δεν πάει άλλο, πρέπει το παιδί να χειρουργηθεί. Έχουμε φτάσει δηλαδή ένα στάδιο πριν. Καταρχήν πρέπει να είναι συνέχεια επιφυλακτικός, να μην έχει την όθηση, ξέρω εγώ, στο τρέξιμο, στο έντονο γέλιο, στη στεναχώρια. Σε όλα αυτά δηλαδή που επηρεάζουν. Κουράζομαι πολύ εύκολα. Άμα με βάλετε να κάνω άμα είναι να ανεβώ ας πούμε μια σκάλα, θα την ανεβώ σιγά, με βαθιές ανάσχες, έτσι όπως το κάνω και στο σχολείο. Περιμένω όλα τα παιδιά να ανεβούν τη σκάλα για να μην με σπρώχνουν και να μην κουράζομαι. Ναι, θέλω πολύ να παίζω με τους φίλους μου φυσιολογικά. Οι τελευταίες εξετάσεις έδειξαν ότι η κατάσταση του 13χρονου έχει επιδεινωθεί και μάλιστα οι γιατροί ενημέρωσαν την οικογένεια ότι πρέπει άμεσα να μεταφερθεί στη Βοστόνη για να υποβληθεί σε εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση. Το χειρουργείο πρέπει να γίνει στις αρχές Αυγούστου και πλέον η οικογένεια του 13χρονου έχει επιδοθεί σε έναν μαραθώνιο εξεύρεση του τεράστιου ποσού που απαιτείται. Το πρώτο πράγμα που θες να κάνεις μετά που θα γίνεις καλά και θα επιστρέψεις στην Ελλάδα, το έχεις φανταστεί? Να τρέξω, να παίζω μπάλα. Ποδόσφαιρο. Ναι. Ποδόσφαιρο, να παίζω μπάσκετ. Να κάνουμε μια αθώα ψυχή το οποίο είναι μικρό παιδί και έχει να δώσει πολλά. Μας καλέσανε να πάμε 2 Αυγούστου για πρωί να κάνει προσυρωτικό έλεγχο. Το επισπεύσανε επειδή έχει μεγαλώσει ο Γιάννης και μάλλον λόγω που ξανακοιτάξαν τις εξετάσεις έχει επιβαρυνθεί. Είναι μεγάλη ανάγκη και γι' αυτό παρακαλώ όσοι μπορούν και θέλουν να βοηθήσουν. Για εκείνους που επιθυμούν να βοηθήσουν τον μικρό Χρήστο έχει ανοιχτή λογαριασμός στην Παγκρίτια Τράπεζα. Το IBAN του λογαριασμού είναι GR800-87-098-901-73-690. Και τα ονόματα των δικαιούχων είναι Μαρίνα Μιναδάκη και Χρήστος Ιωάννης Σινιωτάκης. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, ο κόσμος να βοηθήσει. Αισιοδοξία. Να μπει ένα τέλος σε αυτό το Γολγοθά.